Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας πως από την αρχή της ενεργειακής κρίσης ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έθεσαν σε εφαρμογή διαδοχικές πολιτικές στήριξης της κοινωνίας με έμφαση φυσικά στους πιο ευάλωτους πολίτες. Στη συνέχεια, ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε αναλυτικά στις πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη των συνταξιούχων, των οφηλετών, των αγροτών και γενικότερα της κοινωνίας, δηλαδή στις 7 νέες παρεμβάσεις που ανέρχονται αθροιστικά στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έθεσαν σε εφαρμογή διαδοχικές πολιτικές στήριξης της κοινωνίας, με έμφαση φυσικά στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Κάναμε εξ αρχής ξεκάθαρο ότι η στήριξη αυτή θα συνεχίζεται για όσο διαρκεί η κρίση και για το σκοπό αυτό θα αντλούμε, αλλά είχαμε σημειώσει ότι δεν θα παραβιάζουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, ώστε να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το πρωί της Πέμπτης. Υπογράμμισε ότι παράλληλα διευρύνονται τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Με απλά λόγια, προοδεύει η οικονομία μας και μετατρέπουμε αυτόματα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε κοινωνικό κεκτημένο, επιστρέφοντας κάθε πρόσθετο ευρώ στην κοινωνία που δυσκολεύεται από τις συνθήκες της εισαγόμενης ακρίβειας. Ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε συνέχεια αναλυτικά στις πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη των συνταξιούχων, των οφηλετών, των αγροτών και γενικότερα της κοινωνίας, δηλαδή στις 7 νέες παρεμβάσεις που ανέρχονται αθροιστικά στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αφορούν πρώτον τη χορήγηση μέχρι τέλος Μαρτίου έκτακτης ενίσχυσης στους συνταξιούχους που δεν έλαβαν την αύξηση σύνταξης λόγω της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Ή η αύξηση που πήραν ήταν πολύ μικρότερη από το 7%. Η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 200, 250 και 300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών και τις αυξήσεις που τυχόν έλαβαν οι συνταξιούχοι αυτοί. Δεύτερον, θα έχουμε παράταση των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Θα επεκταθεί η μείωση μέχρι το τέλος του έτους, η οποία είχε νομοθετηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Τρίτον, συνεχίζεται και για το 2023 η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες μας, με στόχο τον περιορισμό του αυξημένου κόστους και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Τέταρτον, θα έχουμε επιτάχυνση στην καταβολή των εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων. Επιταχύνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η καταβολή των εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων τόσο μέσω του ΕΛΓΑ, όσο και μέσω του Μηχανισμού Ενισχύσεων Ίσονος Σημασίας, του De Minimis, αλλά και όλων των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πέμπτον, έχουμε αύξηση αλλά και διεύρυνση του επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Αυξάνεται στα 200 ευρώ από 150 που ήταν μέχρι πρότινος, το ανώτατο ύψος του επιδόματος και ανάλογα διαμορφώνεται και στα υπόλοιπα κομμάτια για την ανθυγιεινή εργασία και την επικίνδυνοτητα σε εργαζομένους στον τομέα της υγείας και σε εργαζομένους στο πυροσβεστικό σώμα. Έκτον, έχουμε νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για τις οφειλές. Ποιους αφορά? Αφορά πρώτον την επανένταξη σε ρύθμιση όσων έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή των 72 δόσεων της προηγούμενης περίοδου ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες ως την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Δεύτερον, αφορά τη δημιουργία ενός νέου σχήματος για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μέχρι την 1η Νοεμβρίου του 2021 και συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα. Έβδομον, προωθούνται με τροπολογία που κατατίθεται στις επόμενες μέρες στη Βουλή ρυθμίσεις που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα, καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αιτιολόγηση της μη συνένεσης προτινόμενης ρύθμισης που παράγει ο γνωστός αλγόριθμος τόσο των χρηματοδοτικών φορέων που αρνούνται τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, όσο και του φιλέτη. Απαιτείται δηλαδή δημόσια ανάρτηση και αιτιολόγηση του αποτελέσματος σε ειδική πλατφόρμα. Δεύτερον, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να εντάσσονται σε αυτόν οφειλέτες και με μία και μοναδική οφειλή προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, όπως για παράδειγμα νοικοκυριά που έχουν μόνο στεγαστικό δάνειο, το οποίο επιθυμούν να ρυθμίσουν διασώζοντας την περιουσία τους. Εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλετών που μπορούν να ρυθμιστούν, όπως είναι οι οφειλές υπέρ τρίτων, παραδείγματος χάρη οφειλές προς την τοπική αυτοδιοίκηση που εισπράττονται από την φορολογική διοίκηση. Τέταρτον,
καταργείται η ποινή προεξόφλησης των οφειλετών προς το δημόσιο και μειώνεται το επιτόκιο ρύθμισή τους, το οποίο πλέον διαμορφώνεται στο 3% σταθερά από Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες που ήταν μέχρι σήμερα. Τα προβλήματα είναι εδώ και επιμένουν. Όμως εδώ είναι και η κυβέρνηση. Είναι εδώ με σχέδιο, είναι εδώ με επαγγελματισμό, με γνώση, με υπευθυνότητα, κυρίως με συνέστηση. Και οι πρωτοβουλίες της αυτές θα βοηθήσουν, θα αναδείξουν ότι θα είμαστε ισχυρότεροι και ανθεκτικότεροι από τα εισαγόμενα προβλήματα, από τις εισαγόμενες κρίσεις που επιμένουν να δημιουργούν δυσκολίες στον οικονομικό βίο της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε πει, το τηρούμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, ότι από τις κρίσεις και τα προβλήματα θα βγούμε όλοι μαζί, χωρίς να αφήσουμε κανέναν μόνο του, κανέναν πίσω. Η αλληλεγγύη μας είναι αλληλεγγύη έμπρακτη και ουσιαστική και αναδεικνύεται μέσα από τους νόμους, τις πολιτικές και τις θεσμικές μας παρεμβάσεις. Στη συνέχεια έκανε λόγο για τον πληθωρισμό και το καλάθι του νοικοκυριού, επισημένοντας ότι συνεχίστηκε τον Ιανουάριο η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με την Ελστάτ ο ρυθμός αύξησης των τιμών σε ετήσια βάση υποχώρησε στο 7, έναντι 7,2% το Δεκέμβρη, 8,5% το Νοέμβρη, 9,1% τον Οκτώβρη και 12% το Σεπτέμβρη. Στη συγκράτηση των τιμών, στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, παίζουν ρόλο διάφορες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, αλλά αμφίβολα έχει τη δική του συμβολή και το καλάθι του νοικοκυριού, που διανύει τη 16η εβδομάδα του. Με βάση τους νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων χθες Τετάρτη οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού διατηρούνται σταθερές ή παρουσιάζουν και μειώσεις. Συγκεκριμένα από το σύνολο των 882 προϊόντων που υπάρχουν στο καλάθι του νοικοκυριού, τα οποία είναι και απολύτως συγκρίσιμα, στα 51 από αυτά είχαμε μειώσεις, στα 803 οι τιμές παρέμειναν σταθερές και στα 28 από αυτά υπήρξαν μικρές αυξήσεις. Υπογραμμίζεται ότι μέχρι τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα χορήγησης μιας ακόμα ενίσχυσης του Market Pass, ενίσχυσης με ποσοστό 10% επί των αγορών που θα κάνουν οι καταναλωτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων. Η ενίσχυση θα καλύψει το 85% των οικοκυριών, είναι μια πολύ μεγάλη περίμετρος και επαναλαμβάνω ότι τα χρήματα, οι πόροι, προέρχονται από την έκτακτη φορολόγηση των υπεραισόδων των δηληστηρίων. Από δύο μόνο επιχειρήσεις, από φορολόγηση των υπεραισόδων δύο επιχειρήσεων, θα ενισχυθούν το 85% των ελληνικών οικοκυριών. Όπως κάναμε και με το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι και με τα αγαθά, προχωρούμε σταδιακά, συνεχίζουμε την προσπάθεια στην απάλυνση, στον περιορισμό του αποτυπώματος, στην προσπάθεια περιορισμού μετριασμού του αποτυπώματος της ακρίβειας στη ζωή των οικοκυριών. Διαρκή μας μέρημνα είναι η ελάφρυνση του καταναλωτή όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στην ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει και θα συνεχίσει να παρέχει η χώρα μας στην Τουρκία. Η Ελλάδα συνεχίζει να στέκεται αλληλέγγυα στον τουρκικό λαό που δοκιμάζεται από τους καταστροφικούς σεισμούς και ανταποκρίνεται στο αίτημα των τουρκικών αρχών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Άμεσα μετά τον σεισμό, με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κατσανιώτης, ανέλαβε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης το συντονισμό και τη συγκέντρωση, αλλά και την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγήσεις περιοχές. Στις 8 Φεβρουαρίου, η Ελλάδα απέστειλε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας υγειονομικό και ιατροφαρμακευτικό υλικό με είδη πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα 7.500 κουβέρτες, 1.500 κρεβάτια, 500 σκηνές, οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν οικογένειες και φυσικά να μετακινηθούν σε διάφορα σημεία. Την αποστολή του πρώτου κύματος ανθρωπιστικής βοήθειας συνόδευσαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Στυλιανίδης, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Παπαγεωργίου. Επίσης, στις πληγήσεις περιοχές, θυμίζω, μετέβησαν από την πρώτη στιγμή κλιμάκια της ΕΜΑΚ. Χθες, 15 Φεβρουαρίου, αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά 4 φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης που μας υπέδειξαν οι τουρκικές αρχές, είδη πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσαν οι περιφέρειες και η ΚΕΔΕ. Πρόκειται πάλι για είδη που θα χρησιμοποιήσουν οι πολίτες, θα κατανείμουν οι τουρκικές αρχές για την αντιμετώπιση των αναγκών μετά από αυτή την τραγωδία. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας από την πρώτη στιγμή στάθηκε και θα εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό του τουρκικού λαού στην αντιμετώπιση αυτών των τραγικών συνεπειών της μεγάλης καταστροφής. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με την Πρέβεζα και στα στούντιο του RTV, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις, πήρα το ύφος και νομίζω ότι έχεις και εσύ το ανάλογο ύφος για το βράδυ των εκλογών. Αλλάζει βέβαια φέτος.
Άντε, μπας και ελπίσουμε ότι πριν από τις 3 και από τις 4 τα ξημερώματα θα υπάρχει τουλάχιστον ένα αποτέλεσμα, όχι βέβαια πως και τώρα δεν είχε ξεκαθαρίσει μέχρι εκείνη την ώρα, αλλά οριστικά αποτελέσματα ξέρεις ότι παίρναμε την επόμενη. Στα 100% δηλαδή των εκλογικών τμήματων. Φέτος η βραδιά των εκλογών γίνεται digital. Τι αλλάζει, Βαγγέλη, και αν θέλεις, πόσο ωφέλιμο είναι αυτό και για τους υποψηφίους, αλλά πολύ περισσότερο και για όλους όσους εμπλέκονται με την διαδικασία των εκλογών. Το χαμόγελο ήταν μήπως με ρώταγες πώς περνάει σήμερα την Τσικνοπέμπτη. Θα το ρωτήσω για το τέλος. Το καλό το αφήνουμε στο τέλος. Ακόμα να μην ξέρουμε και επισήμως την ημερομηνία των εκλογών, όσο και αν όλοι εργάζονται με άξονα την 9η Απριλίου, όπως γνωρίζουμε όλοι. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Το κυβερνητικό επιτελείο όμως κάνει κανονικά προετοιμασία για την εκλογική βραδιά, η οποία θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η βασικότερη αλλαγή έγινε στην ψηφιοποίηση της όλης διαδικασίας μετάδοσης των αποτελεσμάτων πολύ νωρίτερα από τα συνηθισμένα και τα. Και τις ώρες τις ατελείωτες και έτσι. Το αν είναι σωστά τα αποτελέσματα, δεν είναι και τι γίνεται. Έτσι. Mm-hmm. Συνεπώς σχεδόν το σύνολο των δικαστικών αντιπροσώπων θα είναι εφοδιασμένο με τάμπλετ. Να θυμίσουμε ότι το 2019 μόλις το 30% αυτών είχε συσκευές άμεσης μετάδοσης του αποτελέσματος. Όσοι δεν θα έχουν τάμπλετ θα έχουν κινητά τηλέφωνα νέας γενιάς, τα smartphone που θα μπορούν να μεταδίδουν πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Αυτός ο τρόπος μετάδοσης παραπέμπει στον τρόπο που είδαμε να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, στην Κύπρο. Εκεί εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και όπου η βραδιά στις προεδρικές εκλογές είχε τελειώσει πριν τις 9 η ώρα το βράδυ. Mm. Δηλαδή, εάν πάμε σε μια διαδικασία τέτοια, εδώ να βάλω μια παρένθεση και να πω ότι μέχρι τώρα είχαμε στις 9 περίπου η ώρα το βράδυ, εμείς τη βραδιά των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών, την πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από τη Singular Logic. Και αυτό ήταν το 10% της επικράτειας, έτσι. Πλέον στις 9 Βίκη θα έχουμε αποτελέσματα σχεδόν από το 80% της επικράτειας. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν συμβεί αυτό, καταλαβαίνει κάποιος ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα μέχρι στις 10-10.30 το βράδυ. Θα έχουμε το σύνολο των αποτελεσμάτων. Με τα τάμπλετ και τα smartphone δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και σε εσωκομματικές διαδικασίες. Δηλαδή σε κάποια κόμματα όπου έγιναν εκλογές πρόσφατα, πέρυσι και φέτος. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχουν χρησιμοποιηθεί. Ναι, απλά εκεί ο όγκος είναι πολύ λιγότερο. Πολύ μικρότερος. Ναι, δεν το θέτω στην ίδια βάση. Απλά λέω αν δεν έχει γίνει. Σωστά. Ναι. Και σωστά τα τάμπλετ να μην είναι τα φτηνά, έτσι, να μην σωστό. Κολλάνε. Σωστό και αυτό. Με σωστά τάμπλετ. Λοιπόν, ναι. Ταυτόχρονα θα έχουμε βγει και ένα ακόμα στοιχείο σημαντικό, ότι θα γνωρίζουμε τους υποψήφιους βουλευτές, τη Σταυροδοσία δηλαδή, τα αποτελέσματα θα τα έχουμε περίπου μέχρι στις 12 η ώρα το βράδυ. Δεν θα περιμένουμε την άλλη μέρα, το μεσημέρι, να έχει γίνει η καταμέτρηση, αν είμαστε στο 70%, στο 80% της επικράτειας. Μέχρι 12 η ώρα το βράδυ θα ξέρουμε στο 90-95%, μπορεί και στο 100%, ακριβώς τη Σταυροδοσία στους υποψήφιους βουλευτές. Γιατί εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή σου την αισιοδοξία όσον αφορά τη Σταυροδοσία. Για το αποτέλεσμα, το γενικότερο αποτέλεσμα, ναι. Αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξη για τη Σταυροδοσία. Γιατί δεν εξαρτάται από ένα τάμπλετ, αν θέλεις, αλλά από τους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν τις καταμετρήσεις. Κοίταξε, έχει να γίνονται άλματα τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα. Καλός ή κακός, είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο πραγματικά έχει μπει σε μια διαδικασία που μας δείχνει ότι θα υπάρχουν σοβαρά αποτελέσματα. Έχουμε χάσει για λίγο την εικόνα, Βαγγέλη. Εντάξει. Επανήλθε η εικόνα, Βαγγέλη. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε κάνει άλματα στη χώρα και ότι πιστεύω ότι αυτό το διάστημα θα έχει το Υπουργείο Εσωτερικών τη δυνατότητα μαζί και με τον κύριο Πιερακάκη να γίνει σωστή οργάνωση και να δούμε αν τελικά θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Το λέμε ως ένα νέο που ήρθε και που φαίνεται ότι προχωρά πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ σωστό και επιτέλους, είπαμε. Υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ναι.
Πάμε τώρα στον βουλευτή Άρτα, στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτή Άρτα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Στήλιο, και την είδηση που μετέφερε σήμερα όσον αφορά τον ανάδοχο για την επικαιροποίηση της μελέτης του φράγματος Κομποτίου Άρτας. Καθορίζεται, λέει ο κύριος Στήλιος Βίκη, ανάδοχος για την επικαιροποίηση της μελέτης του φράγματος Κομποτίου Άρτας. Ένα σημαντικό για την υλοποίηση του έργου και ένα σημαντικό βήμα που γίνεται πράξη πλέον. Έτσι. Βέβαια. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο δήμο και έχει να κάνει με πάρα πολλούς πολίτες που έχουν ταλαιπωρηθεί χρόνια ατελείωτα. Σωστό. Προχώρησε στην κατακύρωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο φράγμα Κομποτίου Άρτας και το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δώσει τη σχετική πλέον απόφαση. Ο κύριος Γιώργος Στήλιος έρχεται με μια δήλωσή του να δείξει ότι έχει δουλευτεί αυτό το πράγμα. Δηλώνει χαρακτηριστικά ότι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του φράγματος Κομποτίου γίνεται πράξη. Πρόκειται για ένα έργο για την Άρτα και την Ατυλοκαρνανία. Το φράγμα Κομποτίου υπολογίζεται πως θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης έκτασης περίπου 30.000 στρωμάτων. Ναι. Και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής της περιοχής. Mm-hmm. Το συγκεκριμένο έργο, αναφέρει ο κύριος βουλευτής και καταλήγει, κύριος υφυπουργός, αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον. Και είναι επένδυση για το μέλλον, είναι ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο για την περιοχή. Σημαντικό έργο. Ναι. Σημαντικό έργο υποδομών. Μακάρι να αν θέλεις να σχολιάζουμε την είδηση ότι πλέον μπήκε σε εφαρμογή και ότι γίνεται το φράγμα. Επιτέλους. Ναι, επιτέλους. Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στα παράλια της Ηπείρου και αν λέω εγώ, αυξάνεται η μέση θερμοκρασία. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί βλέπουμε ότι η κλιματική αλλαγή, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σημαντικός παράγοντας πλέον που έχει μπει στην καθημερινότητά μας και επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα. Από την υγεία μας, από τον τρόπο με τον οποίο κάθε μέρα κυκλοφορούμε, τι υπάρχει έξω πλέον. Έτσι, στις περιοχές όπου σημειώθηκαν καύσωνες από τη χρονική περίοδο, Βίκη, του 1950 έως το 2020, βρίσκεται πλέον η Ήπειρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Mm-hmm. Είναι επικαιροποιημένα, είναι επίσημα. Πιο συγκεκριμένα, οι ημέρες καύσωνα στη χώρα μας μέσα σε μια δεκαετία έχουν αυξηθεί από 3,7 στις 7,5 ημέρες. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό ανάπτυξης. Αναέτος τώρα μιλάμε και κατά μέσο. Ενώ οι περιοχές που βιώνουν τουλάχιστον ένα καύσωνα ετησίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά. Τώρα, οι περιοχές της χώρας μας, στις οποίες έχει σημειωθεί μεγαλύτερη αύξηση των επεισοδίων καύσωνα, είναι το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, τα δυτικά τμήματα της Ηπείρου, μιλάμε για όλη την ακτογραμμία από την Πρέβεζα μέχρι και τη Θεσπρωτεία, καθώς και την Πελοπόννησο. Και οι τελευταίες δύο δεκαετίες εντοπίστηκε μάλιστα και μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στον αριθμό των καυσώνων που σημειώθηκαν τον μήνα Ιούλιο. Να σε ρωτήσω αν σε αντιδιαστολή με όλα αυτά έχουν προχωρήσει κάποια έργα ώστε να θωρακιστούν οι περιοχές για πλημμύρες, για καύσωνες, για κινδύνους οι οποίοι ενέχονται από την κλιματική αλλαγή. Κοίταξε, στα παράλια της Πρέβεζας, όντως, και από ό,τι γνωρίζω και στον ομό γενικότερα, όσον αφορά το Μύτικα, όσον αφορά την περιοχή του Παντοκράτορα, έχουν γίνει κάποια έργα, έχουν γίνει αλλιευτικά καταφύγια, τα οποία όντως, με τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί, δίνουν τη δυνατότητα να μην έχουμε πλημμύρες ή να μην έχουμε κάποια σοβαρά... Να μην επηρεάζονται. Όμως, τα τελευταία 2-3 χρόνια, Βίκη, όταν έρχονται δυνατά μπουρίνια, βλέπουμε και στις εικόνες που μεταδίδει ο RTV, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, έτσι. Έχουμε σοβαρά προβλήματα σε θερμοκήπια, έχουμε σοβαρά προβλήματα με πτώσεις δέντρων, όλα αυτά... Ανεμοστρόβιλοι, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις δεν έχουμε τόσο πολλές στην περιοχή μας,
Αλλά από τα άλλα όμως, τα καιρικά φαινόμενα, ναι, είναι ακραία. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε ένα πέλαγος όπως είναι το Ιόνιο, που θεωρείται σε σχέση και με το Αιγαίο και με την Αδριατική θάλασσα. Είναι το Ιόνιο πέλαγος, είναι ένα πέλαγος το οποίο είναι φιλικό αυτή τη στιγμή. Οι άνεμοι δηλαδή που πνέουν δεν είναι δυνατοί άνω των 5 με 6 μποφόρ. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα η φύση να μας θωρακίζει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και εμείς να είμαστε απέναντι στη φύση με διαφορετική οπτική. Πριν κλείσουμε, γιατί θέλω να κλείσουμε την Τσικνοπέμπτη, θέλω και ένα σχόλιο όσον αφορά τον αθλητή, τον μεγάλο Έλληνα αθλητή, τον Τεντόγλου, ο οποίος ακύρωσαν την πρώτη του, δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη προσπάθεια, τα 8 μέτρα, αλλά εκείνος τους απέδειξε ότι μπορώ και με άλλο ζευγάρι παπούτσια, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου, είναι ένα καταπληκτικό παιδί που έχει τύχει να το γνωρίσω και πραγματικά δηλαδή είναι εξαιρετικός αθλητής. Έκανε ένα εξαιρετικό άλμα στα 8.40 πριν από μία, δύο, τρεις, τέσσερις ημέρες. Ναι. Και τώρα ακυρώθηκε αυτό εχθές, προχθές αν δεν κάνω λάθος, γιατί λέει φορούσε παπούτσια χρώματος κίτρινου και με χρώμα το οποίο δεν έπρεπε και ακυρώθηκε αυτό το άλμα του. Και έτυχε να γίνεται, ακυρώθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ωραία. Έτυχε λοιπόν ο Τεντόγλου να λαμβάνει μέρος εχθές σε ένα σημαντικό τουρνουά, όπου τους έδωσε τα παπούτσια στο χέρι, γιατί είπε ότι μπορώ να κάνω πάνω από 8.40, οπότε κάντε ό,τι θέλετε. Και ο άνθρωπος, ο υπτάμενος Μίλτος, πέταξε στα 8.41. Έκανε δηλαδή πάνω από αυτό το ρεκόρ που το ακυρώσανε, και είπε έτσι πολύ χαλαρά, γιατί έχει γίνει και trend στα Twitter και γίνεται χαμός. Σωστά. Μπορώ να πηδήξω και ακόμα περισσότερο. Ναι. Οπότε θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα, γι' αυτό το σχολιάζω και περισσότερο, δική μου, ότι και στους νέους ανθρώπους, ό,τι και να μας δημιουργήσουν, ό,τι και να μας κάνουν, και να προσπαθούν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, να μας ρίξουν κάτω, πάντα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο να σηκωνόμαστε, γιατί πάντα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Πάντα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Σωστά. Και πάμε να κλείσουμε, όπως είπαμε, Τσικνοπέμπτη απόψε. Να σου πω ότι ακόμη και τώρα, αυτή την ώρα, η μυρουδιά από την Τσίκνα, γύρω-γύρω, από τα σπίτια, από τις πολυκατοικίες, όσα βρίσκονται πλησίον του RTV, φτάνει ως εδώ, ως το στούντιο. Το πρωί δεν μπορώ εγώ να σου περιγράψω, γιατί θα δούμε σε λίγο το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Αλεξάνδρα Αγγέλη από το κέντρο, από τους δρόμους, από τις δημόσιες υπηρεσίες, όλοι ψήνανε. Για πες. Εσύ. Κοίταξε, εγώ έκανα. Από την Πρέβεζα η Τσίκνα δεν έχει φτάσει ως εδώ, να ξέρεις. Το εξής. Το πρωί βγήκα στην Άρτα μέχρι το μεσημεράκι 12.00. Μετά γύρισα στην Πρέβεζα για να είμαι και εδώ στα τσικνίσματα. Για πες. Είχε πολύ κόσμο έξω και η Άρτα είχε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και είχε πάρα πολύ κόσμο και έχει ακόμα, γιατί πάρα πολλοί άνοιξαν τις ψισταριές μετά τις 6-7 η ώρα το απόγευμα. Οπότε έχει κόσμο και μάλιστα ετοιμάζεται η Πρέβεζα Πυρετοδός για το επόμενο διάστημα, για το καρναβαλικό κομιτάτο. Αναμένονται, Βίκυ, πάνω από 5.000 καρναβαλιστές στο καρναβαλικό κομιτάτο το επόμενο Σαββατοκύριακο, που θα είναι η κεντρική παρέλαση. Σημαντικό στοιχείο αυτό και για την Πρέβεζα και για την Ήπειρο. Σωστά. Και εγώ να σου πω, αφού αναφέρθηκες στις εκδηλώσεις των αποκρεών, ότι αυτή την ώρα στην κεντρική πλατεία γίνεται το μεγαλύτερο πάρτι. Έχει τελειώσει η πυρομάδα, έχουν φτάσει όλοι όσοι συμμετέχουν στην κεντρική πλατεία και εκεί πλέον υπάρχει χορός, υπάρχει γλέντι, υπάρχει ξεφάντωμα. Κρίμα που χάνεις που είσαι στην Πρέβεζα. Είναι καλό το πρόγραμμα. Είναι καλό. Είναι το Σαββατοκύριακο ξανά πάλι. Έτσι. Θα τα πούμε, Βαγγέλη. Είναι καλό το πρόγραμμα όμως και υπάρχουν καλές εκδηλώσεις φέτος, για να λέμε πράγματα έτσι όπως είναι. Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και είναι καλό το πρόγραμμα φέτος. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Μια χαρά είναι. Επισκέπτες σας έρθουν και ας χαρούν από κοντά μαζί με τους δημότες. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τα έθιμα της Τσικνοπέμπτης τήρησαν και φέτος οι Αρτινοί, όπως και σε κάθε άλλο στεγονιά της Ελλάδας, με το τσίκνισμα του κρέατος, τις παρέες και το γλέντι.
Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί της Τσικνοπέμπτης στα κρεοπόλια, αφού οι Αρτινοί έσπευσαν προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την ημέρα κρεατικά και εδέσματα. Σημειώνεται λόγω της ημέρας το κρέας έχει την τιμητική του και εκτός από εκείνους που θα σπεύσουν σε κάποιο από τα παραδοσιακά ψητοπολία της πόλης, πολλοί είναι εκείνοι που θα προτιμήσουν κάποιο συγγενικό ή φιλικό σπίτι προκειμένου να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη. Καλή Τσικνοπέμπτη εδώ στο κατάστημα, στο Τεμέτερο, το δικό μας το κατάστημα. Τι γίνεται, πάλι χαμός? Πάλι χαμός και φέτος χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά, καλές αποκριές με υγεία. Και τσικνίζουμε και φέτος πάλι κοντά εδώ στο Τεμέτερο με τα ωραία. Από πέρσι, άμα δεν κάνουμε λάθος, έχετε ξεκινήσει κατευθείαν από την παραγωγή. Τα βαγόνια μας, τα βαγόνια μας ψήνουν τα αρνάκια μας, τα κοκορέτσια, τα κοντοσούβλια. Και έξω ψήνουμε τα ωραία σουβλάκια μας. Χοιρινά, σε κοτόπουλο, λουκάνικα. Να το τσικνίσουμε. Πολλές οι παραγγελίες λόγω της ημέρας. Αρκετά, πάρα πολλές, ναι. Τι προτιμάει ο κόσμος? Σουβλάκι, λουκάνικο, κοντοσούβλι φεύγει, αρνάκι σούβλα. Για το σπίτι, εντάξει, αυτό είναι, μπορεί να το πούμε ότι το σουβλάκι να το πάρει κάποιος όπως θα περάσει περιστασιακά. Πανσετούλα, μπριζολίτσα. Έτσι, το καλή, το καλή ημέρα σήμερα. Και οι τιμές στα σουβλάκια μας εδώ, βλέπω ότι έχετε σουβλάκι χοιρινό στο 1,20 και καλαμάκι λουκάνικο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορέσαμε σήμερα. Στο σουβλάκι στο χοιρινό 1,20, στο λουκάνικο 1 ευρώ με ψωμάκι, πατατούλες το σερβίρουμε. Ό,τι μπορούμε να φάει ο κόσμος. Σας συμφέρει και εσάς όμως. Είναι η μέρα σήμερα. Πρέπει να περιποιηθούμε τον κόσμο, τους πελάτες μας και όλο τον κόσμο. Από τι ώρα ψήνουν τα παιδιά εδώ? Από τις 6 ώρα βάλαμε φωτιά, έπεσε φωτιά και ξεκινήσαμε το ψήσιμο για να προλάβουμε. Και μέχρι τι ώρα θα συνεχίσει? Ως το βράδυ, θα είμαστε εδώ. Ως το βράδυ. Καλή συνέχεια και καλό τσίκλισμα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους και καλές απόκριες να έχετε. Πώς είναι μέχρι στιγμής? Έχει κίνηση? Τι προτίμησε ο κόσμος σήμερα? Έχει κίνηση, είναι πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος προτιμάει πανσέτες, μπριζολίτσες, σουβλάκια, ό,τι είναι για ψήσιμο. Και οι τιμούλες, σε τι τιμές κοιμάθηκα φέτος? Πιστεύω έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο από πριν τις γιορτές, από πριν τα Χριστούγεννα. Έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο εκεί πέρα και δεν έχουμε αλλαγές, μπορώ να πω. Ούτε και για εσάς τουλάχιστον, να είναι ευνοϊκά και για εσάς. Πιστεύω καλά είναι για όλους. Έτσι πιστεύω. Ανάλογα με τις εποχές που ζούμε και πώς είναι τα πράγματα, πιστεύω πως είναι καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά καταρχήν. Με υγεία σε όλους. Καλή Τσικνοπέμπτη να έχουμε και καλές απόκριες. Ναι, ικανοποιητική είναι η κίνηση. Έχει ξεκινήσει από πολύ πρωί. Ετοιμαζόμαστε. Παραγγελίες στο χώρο μας εδώ. Εντάξει, αισιόδοξοι είμαστε ότι θα πάμε καλά τη σημερινή ημέρα. Τι προτιμάει ο κόσμος? Σήμερα η μέρα είναι γενικά, όλοι προτιμούν το σουβλάκι, σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, πρόβιο, φρυγαδέλι, γενικά πάνε στα ψητά και λόγω της ημέρας και να κρατάμε και λίγο τα έθιμα. Οι τιμές είναι ικανοποιητικές τουλάχιστον για τους πελάτες? Κοιτάξτε, στις τιμές όσο μπορούμε όλοι, υπάρχει μια μικρή ανατίμηση, αλλά εντάξει, σε σχέση με άλλες πόλεις και γενικά, εντάξει, ικανοποιητικές είναι οι τιμές. Μπορείτε όμως εσείς να τα απεξέλθετε σαν επιχειρηματίες σε αυτό το κόστος? Το κόστος είναι δυσβάσταχτο εδώ και ένα χρόνο για τις επιχειρήσεις και γενικά εδώ νομίζω για την πόλη μας. Το είδαμε ακόμη περισσότερο. Η χρονιά που πέρασε για μένα, τουλάχιστον για την επιχείρηση αυτή, εδώ και 12 χρόνια ήταν η πιο δύσκολη. Είχαμε κατακόρυφη πτώση του τζίρου. Έφτανε και το 30-40%, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι οι ανατιμήσεις που έγιναν ακούμπησαν σε πολλά προϊόντα το 50% και 60%. Δηλαδή, μπορούν όλα αυτά να αρθοποδήσουν αύριο μεθαύριο, μα πώς το βγείτε κι εσείς? Δηλαδή, αν σας καταλάβετε, δηλαδή σε ένα προϊόν των 3 ευρώ, αν θα έπρεπε να υπάρχει μια αύξηση, θα πρέπει να πουλάμε τουλάχιστον 4,5 ευρώ. Αυτό δεν έγινε σε κανένα μαγαζί. Δηλαδή, μιλάμε, οι αυξήσεις είναι δηλαδή, των 10-20 λεπτών. Απορροφάμε και εμείς ό,τι μπορούμε να απορροφήσουμε για να μπορούμε να έχουμε και πελάτες. Γιατί δεν είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να ψωνίσει, να βγει, είναι η συνοτροπία του Έλληνα. Είναι ότι ο κόσμος δεν έχει αυτή τη στιγμή να ψωνίσει. Όπως ήθελε να ψωνίσει, όπως ήθελε να διασκεδάσει, όπως ήθελε να πιει το ποτό του, να πιει την πύρα του. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αισιοδοξούμε. Έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι από τον επόμενο μήνα σταδιακά θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Αισιοδοξούμε και υπομονή και θα περάσει και αυτό. Μέχρι αργά το βράδυ θα κρατήσει εδώ? Ναι, εμείς σήμερα θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι τις 1 το βράδυ και περιμένουμε και θα χαρούμε να εξυπηρετήσουμε όσο κόσμο περισσότερο.
Μετά από 2 χρόνια υγειονομικών περιορισμών, οι λακτεριστές μυρωδιές από το τσίκνισμα έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στις γειτονιές της Άρτας. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και την καλή παρέα ξεκίνησε το τσικνογλέντι. Έτσι το μεσημέρι της Τσικνοπέμπτης οι εργαζόμενοι του Δήμου Αρταίων στον αύλιο χώρο του Δημαρχείου το τσίκνησαν κανονικά με κέφι, φαγητό και μουσική. Στο χώρο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων αλλά και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Λιόντος που αναφέρθηκε στην ημέρα αλλά και στην έναρξη των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου. Χρόνια πολλά, καλή Τσικνοπέμπτη και καλές απόκριες για όλους μας. Και όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου Αρταίων, από ό,τι βλέπουμε για ακόμα μία χρονιά, το τηρούν το έθιμο. Υπό κανονικές φέτος συνθήκες, έτσι. Μετά από 2-3 χρόνια υπό κανονικές συνθήκες, μόλις πριν από μια ώρα περίπου έχουν κατέβηκαν από τα γραφεία αλλά και από τις υπηρεσίες. Βέβαια το πράσινο υπηρεσία καθαριότητας λόγω ιδιαιτερότητας είναι στους δικούς τους τομείς. Τους πήγαμε τα σουβλάκια και τα απαραίτητα εδέσματα εκεί, έτσι ώστε να τηρήσουμε το έθιμο της ημέρας, να συχνήσουμε και να ετοιμαστούμε για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που ξεκινάνε, όπως γνωρίζετε και εσείς, ξεκινάνε από σήμερα. Σήμερα το απόγευμα με την άτυπη Επιτροπή των Γυναικών, η οποία κάνει μια πατινάδα το απόγευμα, την οποία ενισχύουμε και εμείς με κλόν και ζογκλέβ και ξυλοπόδαρες με φωτιές. Το θέμα είναι έτσι και αλλιώς η φωτιά, γι' αυτό και λέγεται πυρομάδα η απόψινή εκδήλωση της άτυπης Επιτροπής των Γυναικών. Πρώτη φορά νομίζω που το κάνουν, Πρώτη φορά, ναι, και πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι Τσικνοπέμπτη εξάλλου, όλοι θα είμαστε έξω. Έχουμε σύμμαχο τον καιρό που πραγματικά είναι, ας κάνει λίγο κρύο, είναι πολύ καλός, δεν βρέχει. Και πιστεύω ότι αρχίζοντας από σήμερα θα έχουμε πολύ καλές αποκριάτικες εκδηλώσεις για όλους τους δημότες αλλά και για όλους όσους επισκεφτούν την Άρετα αυτές τις μέρες. Είναι τόσο ελκυστικό το πρόγραμμα του Δήμου Αρταίων για τις απόκριες που ίσως να έχουμε και μεγάλη αύξηση από άλλες περιοχές. Πιστεύω πως ναι. Νομίζω ότι οι εκδηλώσεις μας είναι πάρα πολύ πλούσιες αλλά και ποιοτικές αλλά και απευθύνονται προς όλους. Είτε σε αυτούς που θέλουν να δουν την παραδοσιακή αποκριά της Άρτας που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο με τα γαϊτανάκια, τους μπαντίδους, τα κούλουμα, αλλά και τις πολλές και καλές δραστηριότητες των συλλόγων στα χωριά, Φιλοθέη, Γραμμενίτσα, Αγίους Ελαργύρους, Παντάνασα, όπου και Ρεδαυγή, όπου και να διαβάσει κανείς γίνονται εκδηλώσεις, αλλά και στο μοντέρνο, όπως λέμε, καρναβάλι συνηθίζουμε να λέμε, το οποίο ξεκινάει από σήμερα και θα κορυφωθεί την Κυριακή το μεσημέρι με την μαθητική παρέλαση. Υγεία, θετική διάθεση, να μην ξαναζήσουμε πανδημία και να είμαστε έτσι. Εννοείται. Και πάνω απ' όλα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι αφανείς ήρωες, οι οποίοι στηρίζουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, κάποιοι έχουν ήδη ξεκινήσει να ετοιμάζουν τα αυτοκίνητα τα οποία θα γίνουν τα άρματα της άτυπης Επιτροπής για την καρναβαλική παρέλαση. Η κάμερα του RTV βρέθηκε σε γειτονιές αλλά και στο κέντρο της Άρτας και κατέγραψε αν οι Αρτινοί τελικά τηρούν το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Αρκετοί ήταν εκείνοι που το τήρησαν με όλα τα εδέσματα αλλά με κέφι και πολλές ευχές. Πρόεδρε μου, καλό τσίκρισμα, καλή Τσικνοπέμπτη να έχουμε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή Σαρακοστή να έχουμε για όλο τον κόσμο υγεία, χαρά και ευτυχία. Τι γίνεται σήμερα εδώ? Πέρυσι είχες κόσμο, κακός χαμός, αλλά φέτος είναι άλλο πράγμα αυτό που βλέπουμε. Κάθε χρονιά θα πηγαίνουμε και καλύτερα. Ο σύλλογός μας είναι ένας ετοιμοπόλεμος και ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Άρτα. Και ακόμα πιο πολύ ανεβαίνουμε. Με ξεχωριστό καρναβάλι δικό μας με τις γυναίκες. Έχουμε γκρουπ με 40 γυναίκες και βλέπουμε και μετά. Έχουμε να κάνουμε πράγματα πάρα πολλά εδώ. Σήμερα από τι ώρα ψήνετε? Από τις 10 η ώρα βγάλαμε σουβλάκια. Ωραία. Και θα... τι άλλο έχει το μενού και βλέπω και πολύ κόσμο. Λουκάνικα και χαρά, τίποτα άλλο. Θα ξεκινήσει και γλέντι και χορός. Αυτή τη στιγμή όχι, αλλά πιστεύω μετά σε μια ώρα να χορέψουν οι κυρίες εδώ, να γλεντήσουν, να ευχαριστηθούμε. Έτσι. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Τσικνοπέμπτη! Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, καλή Σαρακοστή για όλον τον κόσμο. Τι κάνει πάλι εδώ ο Σύλλογος Σκοποφτερίου, χαμός βλέπω σε. Χαμός, δόξα στον Θεό, όλα τα παιδιά είμαστε εν δράση, θα μπούμε και στο καρναβάλι μας το Σάββατο. Βοηθάει και ο καιρός σήμερα. Ναι, όλα καλά. Καλή παρέα.
Ναι. Βλέπω και άφθονο φαγητό, ε. Φαγητό, ποτό, χορός, μετά θα γίνει χαμός. Τσίκρισμα σωστό. Όλα καλά, να είμαστε καλά, καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Τηρούμε τα έθιμα. Βέβαια, όλα, εδώ ο σύλλογος έχει τα πάντα. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή παιδιά. Καλό. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα θα τσάσω το υπόλοιπο. Έτσι, όλα θα τσάσω. Να είστε καλά. Πω, πω, τι έχεις δεθεί, τι ωραίο είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, εννοείται. Αφού δεν κάνουμε κάτι στο σχολείο. Πάω σχολείο. Ναι, τρίτη τάξη. Α, καλές πανελλήνιες τώρα, καλές εξετάσεις. Το τσεκνίζουμε εδώ με τις φίλες. Εννοείται, εννοείται. Τα επιτρεπόμενα όρια. Ναι, ναι. Πολύ ωραία έχεις δει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπεις και στο καρναβάλι. Δεν νομίζω. Όχι. Καλή Τσικνοπέμπτη εδώ στο Έσκο Μπαρ και φέτος. Πάλι αναμένεται να γίνει χαμός. Ελπίζουμε. Μπας και βγει λίγο κόσμος έξω, μας έκανε και τη χάρη βέβαια πάλι. Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπετε μέχρι στιγμή? Μέχρι τώρα δεν είναι όπως είναι πέρσι. Πέρσι ήταν και σκασμένο τον κορονοϊό, ο κόσμος βγήκε. Είναι νωρίς ακόμα. Όλοι κάνουμε τις προσπάθειές μας, όλα τα μαγαζιά. Θα τραβήξει μέχρι αργά. Ελπίζουμε, ναι, θα βοηθήσουν και τα κορίτσια με το. Με την πυρομάδα, όπως λέτε, το, αυτό που έχουν τα κορίτσια. Και ελπίζουμε να. Οι γυναίκες στον καρναβαλιό. Ναι, οι άτυποι. Δεν θα βοηθήσουν μόνο αυτήν. Βλέπω και κέφι όμως το μαγαζί. Φαίνεται. Ναι. Εσείς οι ίδιοι. Ο καθένας, τι να κάνουμε. Πράγμα, τι κερνάμε στον κόσμο σήμερα. Σουβλάκια. Έτσι. Παλεύουμε ακόμα με τις χαμηλές τιμές στις μπύρες και σε όλα αυτά, όπως όλα τα μαγαζιά έτσι στην πόλη μας. Ας πούμε, η μπύρα εδώ από τι τιμή έχει. Εδώ έχει από 3 μέχρι 3,5 τώρα. Με τις ανατιμήσεις, εντάξει. Παλεύουμε. Μουσική μέχρι πρωία. Μουσική μέχρι όπως μας αφήσει ο κόσμος. Έχουμε πρόβλημα, θα δούμε. Θα το τραβήξουμε όσο πάει. Να είστε καλά. Καλή Τσικνοπέμπτη να έχουμε. Καλή Τσικνοπέμπτη. Καλή Τσικνοπέμπτη, να είμαστε όλοι καλά. Με εδώ διάθεση. Στο Κόζι, πα. Στο Κόζι, ναι, με διάθεση. Το κλαρίνο θα βγει και στη σκουφά. Ωραία. Να διασκεδάσει ο κόσμος, να περάσει καλά. Να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του και να προχωρήσουμε όλοι ένα βήμα παρακάτω. Χαμό σήμερα εδώ. Χαμό σήμερα εδώ, ναι. Έτσι. Το τσικνίζετε και εσύ κανονικά και με ζωντανή ορχήστρα μέχρι αργά. Μέχρι αργά, όσο πάει. Όσο πάει. Έτσι. Υπάρχουν κρατήσεις. Βέβαια, βέβαια υπάρχει. Ο κόσμος έχει διάθεση. Προφανώς και τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχαν τρόπο να εκδηλώσουν έτσι. Βέβαια, ήταν πολύ δύσκολα, ναι. Οπότε ο κόσμος έχει πλέον διάθεση, θέλει να βγει και να περάσει καλά. Να περάσουμε όλοι καλά. Όλοι καλά, να είμαστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Εγώ εργάζομαι στο ΚΤΕΛ εδώ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και στο επιβατικό κοινό να έχουν καλά ταξίδια, καλές επιστροφές. Και για το Πάσχα θα είμαστε εδώ παρόν. Και εύχομαι ολόψυχα μέσα από την καρδιά μου για την Τουρκία να ορθοποδήσει πολύ γρήγορα ο λαός δίπλα. Να ορθοποδήσει μόλις με την καρδιά μας. Να είστε καλά κι εσείς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Κόλλιος παραδοσιακό 10,49. Golden Legend κρασιά 2,99. Everyday μείον 45%. Zeva Deluxe 3,99. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κοντοσούφλι χοιρινό νοπό μόνο 5,99 το κιλό. Κοντοσούφλι κοτόπουλο νοπό μόνο 6,99 το κιλό. Κρέτα Φάρμς λουκάνικα καπνού μόνο 3,99 το κιλό. Μάρα σασκός λευκός ξηρός 5 λίτρων μόνο 7,14. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλού μόνο 2,69. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 40% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια. Όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Η Ιερά Λείψανα νεοφανών Αγίων έφερε προς προσκύνηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρακού στην Άρτα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, πατέρας Νεκτάριος.
μετά την τέλεση του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης αναφέρθηκε και στο βιβλίο του που φέρει τον τίτλο «Όλα ζουν αν τα θυμάμαι». Ιερά λείψανα νεοφανών Αγίων και συγκεκριμένα του Αγίου Λουκά του Ιατρού, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, του Οσίου Εφραίμ του Κατονακιώτου, του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού, καθώς και του Μακαριστού Πατρός Αθανασίου του Χαμακιώτου, έφερε προς προσκύνηση στον ενωριακό ιερό ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην πόλη της Σάρτας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κ. Νεκτάριος. Τα ιερά λείψανα υποδέχθηκε στα προπήλαια του ναού ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάρτας κ. Καλίνικος και ακολούθως ετελέσθη το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου, στο οποίο παρέστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Άρτας κ. Ιγνάτιος. Ο πατέρας Αθανάσιος Χαμακιώτης, αν και δεν έχει ακόμη επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αγιοκαταταχθεί, την χάνει αγιασμένη μορφή, όπως διαπιστώνει κανείς και από το σχετικό βιβλίο που είχε συγγράψει ως αρχιμανδρίτης τότε ο Μαρουσιώτης Σεβασμιότατος Αργολίδας κ. Νεκτάριος και έχει προλογίσει ο μακαριστός προκάτοχός του Αργολίδος Ιάκωβος ο Δεύτερος, είχε σπουδάσει στην τότε Ιερατική Σχολή της Σάρτας και ήταν ο πνευματικός πατέρας δύο Μαρουσιωτών, μακαριστών πνευματικών εργατών της Σάρτας, δηλαδή του Μητροπολίτη Αργολίδος Ιακώβου Δευτέρου διατελέσαντος Ιεροκήρυκος Άρτης και του πατέρα Αθανασίου Φακίνου διατελέσαντος Γενικού Επιτρόπου Άρτης. Μετά την τέλεση του Ευχελαίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος μίλησε με θέμα «Όλα ζουν αν τα θυμάμαι». Ένα καινούριο βιβλίο, αλλά πιο πολύ να δούμε λίγο τις αλυσμόνες πατρίδες, ένα οδηγορικό δηλαδή στις αλυσμόνες πατρίδες της Ανατολικής Θράκης, Κωνσταντινούπολης, Κολποτίδας, της Καπαδοκίας και του Πόνου. Το έτος 2022 οργανώθηκαν πολλές εκδηλώσεις με επίκεντρο κυρίως τη Σμύρνη και τα μικρασιατικά παράλια. Γράφτηκαν πολλά, υπόθηκαν πολλά, αλλά πολύ λίγα για τις άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας που έζησαν τη δική τους τραγωδία. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές επικεντρώνεται το βιβλίο που παρουσιάζουμε. Δεν πρόκειται για ένα ταξίδι, αλλά για περισσότερα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1988-2017
κυρίως με τα νέα παιδιά της ιδιωτίας που τότε υπηρετούσε. Με τα λίγα αυτά προλογικά, θα επιχειρήσουμε ένα σύντομο πέρασμα από τα αγιασμένα αυτά μέρη. Το διπολικό ξεκινάει από την Ανατολική Θράκη. Περνάμε τον Εύρο, το φυσικό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας και προχωράμε στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, που είναι μια απέραντη πεδιάδα με χαμηλούς πλώθους. Η πρώτη πόλη που συναντάμε είναι η Ρεθιστός, που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από Έλληνες της Σάμα. Ο ελληνικός πληθυσμός ξεκλώθηκε το 1924. Δεύτερη πόλη είναι η Σκεφρία. Ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα από Έλληνες Μεγαρής και εδώ ο ελληνικός πληθυσμός ξεκλώθηκε το 1924. Σιλιβρία είναι η πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου. Εδώ γεννήθηκε το 1846 και εδώ έμεινε μέχρι τα 13 του χρόνια. Μέχρι τη δεκαετία του 60 υπήρχε το σπίτι του που τώρα δεν υπάρχει. Οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια να τελείται θεία λειτουργία τη μέρα της μνήμης του. Μετά από 60 χρόνια συναντάμε την Κωνσταντινούπολη, τη βασιλεύουσα πόλη, την πόλη των ονείρων μας, όπως έλεγε ο Κόδωρο, ήταν μια παραμυθένια πολιτεία. Παρά την πρόοδο και τον καλωδισμό της πόλης, συναντάει κανείς πολλές αντιθέσεις πλούτου και φτώχειας. Τα πρώτα χρόνια προλάβαμε τους χαμάλιδες για εικόνα που δεν θα ήθελα τουλάχιστον να ξαναδώ. Όπως έχουμε εδώ πιάτσα ταξί, εκεί υπήρχε πιάτσα των χαμάλιδων που παλιώς όπως βλέπετε πολλά βαριά αντικείμενα. Η πόλη είναι χτισμένη σε μια θαυμάσια θέση. Γέφυρα δύο εμπύρων και τριών θαλασσών. Μαρμαράς, Βόσπορος και Ράτιος Κρόνος. Όπως βλέπετε, η πόλη σημάτισε ένα τρίγωνο και προφυλασσόταν από ισχυρά τείχη. Ιδρυτής ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Πρώτος σταθμός μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από το 1601 μεταφέρθηκε στη συνοικία Φαλάδα. Η είσοδος του Πατριαρχείου αποτελείται από τρεις πύλες. Η μεσαία πύλη παραμένει κλειστή από το Πάσχα του 1821, μετά τον απαγωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Το λείψανό του έδειξαν στην τεράστια πόρτα. Ο πλήρατος μαρινός κλάδος τον περισυνέλεξε από τη θάλασσα και τον μετέφερε στην Οδυσσό, όπου ενταφιάστηκε στον ελληνικό ναό της Αγίας Τριάδος. Στην πρώτη μας επίσκεψη συναντηθήκαμε τον μακαριστό Πατριάρχη Δημήτρη. Μεταξύ των πνευματικών θησαυρών στο Πατριαρχείο φυλάστηκε το άφθαρτο λείψανο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ευθυμίας. Ας επισκεφτούμε τώρα την καρδιά της Ρωμοσύνης, την Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφιά είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Μέσα στο βιβλίο θα διαβάσετε πολλά πράγματα για το πώς χτίστηκε η Αγία Σοφιά, το δομικό σύστημα του ναού, για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, για τα μυστικά που κρύβουν, για τον συμβολισμό και τον τρόπο κατασκευής του τρούλου, για το φως της Αγίας Σοφιάς, για τα εγκαίνια του ναού κλπ. Ο τρόλος Αγίας Σοφιάς που συμβολίζει... Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίλη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τι μας παρακολουθούν. Τώρα ήθιστε να λέμε χρόνια πολλά για... Λόγω της ημέρας, Τώρα, εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω και πολύ αυτό, τέλος πάντων. Έτσι. Ήταν απλά μια αφορμή παλιότερα για να συνευρίσκονται, να γιορτάζονται τώρα. Εντάξει. Σωστά. Να ξεκινήσουμε. Παλιά τρώγανε μια φορά το μήνα κρέας και σου λέγανε να έρθει η συγκροπέδη να ξεκινήσουμε. Τώρα, εδώ λέμε να αποφύγουμε. Από το ξαναδούμε, ναι. Από τοξίνωση. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά, αφού το επιβάλλει το έθιμο, χρόνια πολλά. Έτσι, με υγεία. Όλος ο κόσμος να χαρεί και να διασκεδάσει. Τι σοι παροχές είναι αυτές, μωρέ Βαγγέλη, για το επίδομα επικινδυνότητας που δίνονται σε μια ομάδα εργαζομένων που καλά κάνουν και το παίρνουν γιατί το δικαιούνται, αλλά αφήνει εκτός κάποιες άλλες ομάδες εργαζομένων που το δικαιούνται. Μα το δικαιούνται. 200 ευρώ. 200 ευρώ λοιπόν επίδομα. Μέχρι να ξεκολλήσει πάλι η εικόνα, τα γνωστά κολλήματα που έχουμε
καθημερινά στη σύνδεση. Πάμε, Βαγγέλη. Λοιπόν, παροχών και παροχολογίας προεκλογικής συνέχεια, ανακοίνωσε την ο Πρωθυπουργός και όπως σωστά είπες, καλά έκανε και το δίνει ένα επίδομα επικινδυνότητας, παρακαλώ, έως 200 ευρώ σε εργαζόμενους στο ΕΣΥ, τραυματιοφορείς κτλ. Τώρα βέβαια, εντάξει, ας το βάθησε κάπως αλλιώς, γιατί από την τι να κινδυνεύει ο τραυματιοφορέας, μην του πέσει ο ασθενής από το φορείο ή μη σβολιστεί αυτός και πέσει. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι θα προσφέρω ένα σημαντικό έργο, απλά λέω ότι το επικινδυνότητας είναι λίγο και θα πω αμέσως γιατί. Είσαι άλλος εργαζόμενος στον χώρο της δημόσιας υγείας, το βάφτισε έτσι επικινδυνότητας. Καλά κάνουν και το παίρνουν, καλοδεχούμενο. Γιατί οι άνθρωποι προσφέρουν πολλά, μην παρεξηγηθώ. Το δίνει και στους πυροσβέστες, αλλά όχι σε όλους τους πυροσβέστες. Σε μερίδα πυροσβεστών. Ποιοι δηλαδή πυροσβέστες το δικαιούνται? Έθεσα ξανά το ερώτημα, Βαγγέλη. Δηλαδή, λέω, ποιοι πυροσβέστες το δικαιούνται? Αυτοί οι οποίοι είναι πενταετούς σύμβασης, αυτοί οι οποίοι είναι, έχουν εποχική. Όχι, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας μια οργήλια ανακοίνωση της Ένωσης Πυροσβεστών, οι οποίοι μάλιστα προαγγέλουν δυναμικές κινητοποίησεις και έχουν απόλυτο δίκιο. Όχι όμως αυτοί οι πυροσβέστες οι προερχόμενοι από τις παραγωγικές σχολές. Και εδώ ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, ο πυροσβέστης, ο προερχόμενος παραγωγικές σχολές, και μάλιστα αυτοί έχουν και διευθυντικές θέσεις και υπεύθυνες θέσεις και αυτοί κατευθύνουν αυτό κτλ. Δεν κινδυνεύει και κινδυνεύουν οι άλλοι, ή κινδυνεύουν όλοι και το δίνει σε όλους τους μήνες επικινδυνότητας, ή το δίνει σε κανέναν. Αλλά το άλλο, το εξωφρενικό, εκεί όμως καλά να πάθουν, διότι οι συνδικαλιστές τους, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ή μαζοχιστές είναι, ή αρέσκονται στην κοροϊδία, ή μας προετοιμάζουν, όχι σε εμάς, για αυτούς. Έτσι, προετοιμάζουν μια μαζική, και το κρατάνε μυστικό, να μην διαρρεύσει, μια μαζική κινητοποίηση που θα μας αφήσει όλους έκθαυνους. Δεν είναι δυνατόν να εξαιρούνται οι αστυνομικοί από το επίδομα κοινότητας, το έχουμε κάνει, το έχουμε πει κατά επανάληψη εμείς πόσες φορές. Οι συνδικαλιστάδες τους τι κάνουν? Δηλαδή, έλεος, τους κοροϊδεύουν κατάμουτρα, τους έχουν τάξει προεκλογικά πριν το 19. Πάμε τώρα στις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης στην έκθεση, αν θυμάσαι, είχε πει ότι θα ληφθεί ειδική ημέρα για τους αστυνομικούς. Δεν δόθηκε. Χθες, δεν θυμάμαι στην Καρδίτσα, νομίζω σε ποια πόλη, δεν ξέρω αν το είδες, ένας αστυνομικός της ομάδας Ζήτα ή Δίας σκοτώθηκε με την μηχανή του εν ώρα υπηρεσίας σε μια προσπάθεια καταδίωξης να πιάσει κάποιον για τον οποίο υπήρχε καταγγελία για να το συλλάβει. Σκοτώθηκε νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ήταν παντρεμένος ή όχι. Αυτή λοιπόν, για αυτό λοιπόν κουβέντα. Τι σοι επιλεκτική και αλακάρτ, έστω επιδοματική και προεκλογική, λέω έστω γιατί μετά τις εκλογές θα δούμε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, όποια κυβέρνηση και αυγή, υπάρχει, δούμε έτσι. Mm-hmm. Μην τρώμε μασάμε τα ταραμά, επειδή είναι και επίκαιρο το θέμα, επειδή ο ταραμάς είναι και, ξέρεις, και λόγω νηστείας. Λοιπόν, είπαμε. Η κατσίκα μασάει από όλα και από τα ραμά. Δεν ξέρω. Έχεις δει κανένα κατσίκα να τρώει τα ραμά? Όχι ακόμη. Εγώ όμως επειδή δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει από φέτος. Εγώ την καθαρά Δευτέρα θα ψάξω να βρω μια κατσίκα και θα επιδιώξω να την ταΐσω με τα ραμά. Λαγκάδα και τα ραμά. Εάν φάει σημαίνει ότι έπεσε και αυτό το προπύργιο και οι κατσίκες μασάνε τα ραμά. Άρα δεν μας σώζει τίποτε. Πάμε παρακάτω. Βαγγέλη μου, οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν τις αντιδράσεις, τις διαμαρτυρίες, όπως θέλεις πες το, όσον αφορά τη δημιουργία αιωλικών πάρκων σε περιοχές που θεωρούν ότι έχουν άλλου είδους ανάπτυξη, πιο ήπια και όχι τα βουνά. Μία τέτοια απόφαση λοιπόν έχει πάρθει και για το αιωλικό πάρκο στη Μουργκάνα. Η αποκεντρωμένη διοίκηση, ωστόσο, έχει διαφορετική άποψη. Τελικά, να σου θέσω ένα ερώτημα πριν ξεκινήσεις εσύ. Οι τοπικές κοινωνίες, ό,τι αποφασίζουν, έχει απλά γνωμοδοτικό χαρακτήρα ή αυτές αποφασίζουν για τον τόπο τους? Πολύ σωστό το ερώτημα και αυτό πρέπει να τεθεί όχι από σένα και από μένα, γιατί εμείς δεν έχουμε θεσμικό ρόλο, αλλά από αυτούς οι οποίοι γνωμοδοτούν και διαπιστώνουν
κατ' επανάληψη, δεν είναι η πρώτη φορά, οι γνωμοδοτήσεις, οι αποφάσεις που παίρνουν και έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, να παραπέμπονται στις καλένδες και τελικά να μην λαμβάνονται υπόψη καθόλου η βούληση των τοπικών κοινωνιών. Διότι εδώ είναι προκειμένο, ειδικά για την περιοχή της Μουργκάνας και ειδικά για αυτή την περιοχή, καταρχήν να πω κάτι, επειδή πολλοί λένε ότι μα είναι δυνατόν να λέμε όχι σε όλα, η αιωλική ενέργεια θα συμβάλλει στο να αμληθεί η ενεργειακή κρίση και να μειωθούν, ξέρω εγώ, η τιμή του ρεύματος. Αυτά είναι για τους αφελείς, Ευίκη. Αυτές είναι επενδύσεις από τις οποίες πλουτίζουν οι ολίγοι, οι ολιγάρχες. Και το λέμε ξεκάθαρα και χωρίς έτσι αστερίσκους. Πρώτον. Δεύτερον, να πλουτίσουν οι ολιγάρχες, γιατί μία έχουμε. Είχε λίγα λεπτά να το κάνει. Έπρεπε τώρα λίγο να ξανακολλήσει. Εντάξει, πάμε, Βαγγέλη. Εντάξει, λοιπόν. Πρέπει να βρεθεί λύση. Τέλος πάντων, θα το πούμε τώρα στον αέρα. Να πλουτίσουν οι ολιγάρχες, θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται. Mm-hmm. Έτσι, γιατί μιλάμε για επένδυση. Όταν άλλος ακούει επένδυση, το μυαλό του πάει ότι 5 και 5, 10 άνθρωποι θα φάνε ψωμί. Εδώ δεν θα φάει κανένα ψωμί. Έτσι. Σε ένα χώρο. Όπως είναι η Μουργκάνα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Με τη σύνδεση. Πάμε, Βαγγέλη. Σε ένα χώρο έλεγες, όπως η Μουργκάνα. Σε ένα χώρο όπως η Μουργκάνα, η περιοχή της Μουργκάνας η ευρύτερη και ειδικότερα η θέση Πριόνια του Δήμου Φυλατών, που αντενδείκνεται απολύτως για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, για αιωλικά πάρκα τέτοιας ισχύως, που θα αλλοιώσουν όλο το φυσικό κάλος, αν θέλεις και όλο το, πώς να πω, το διακύβευμα αυτής της περιοχής, που είναι, ας πούμε, αν θέλεις, η ανάδειξη του περιπατικού τουρισμού, της επισκεψιμότητας, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν θα κάνω εγώ ανάλυση σε αυτά. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλατών, του καθήλυνα αρμόδιου Δήμου, γνωμοδοτεί αρνητικά, ομόφωνα, όταν η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου ομόφωνα γνωμοδοτεί αρμονικά και έρχεται η αποκεντρωμένη, δηλαδή οι αιρετοί λέγουν όχι, και έρχονται οι διορισμένοι από την κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι αιχμή εναντίον του νέου γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, του κυρίου Λιάπη, ο άνθρωπος. Πάμε για τον κύριο Λιάπη, κάτι έλεγες. Λοιπόν, ο άνθρωπος λέει ότι δεν. Πώς να το πεις τώρα, λοιπόν. Εντάξει. Ο άνθρωπος λέει ότι η νομοθεσία εφαρμόζει. Εν τέλει περιπτώσει, δεν μπορεί να αγνοείται και να παραβλέπεται η άποψη των αιρετών, των δημοτικών συμβουλίων και της περιφέρειας, οι οποίοι εκπροσωπούν τους πολίτες και τους συμπολίτες. Λοιπόν, από εκεί μετά, θα γίνει το αιωλικό πάρκο? Δεν ξέρω. Θα υπάρξουν αντιδράσεις? Δεν ξέρω. Μπορεί και να υπάρξουν. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και των αιρετών. Εκεί εστιάζω εγώ κυρίως. Mm-hmm. Επειδή έστωχα το ερώτημα προηγουμένως, γιατί τελικά τι χαρακτήρα έχουν αυτές οι αποφάσεις, καταργήσεται τελείως. Άμα είναι δημοτικού χαρακτήρα και απλά τις παίρνουν τα δημοτικά συμβούλια για να τις πάρουν ή η περιφέρεια, ωραία, αποφασίστε εσείς ως πολιτεία και οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα, θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν την πολιτεία. Έτσι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θα δούμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, από την Κολυμπήθρα του Σιλοάμ, όσοι δήμοι όφυλαν ή είχαν οφειλές ως το 2012, μια που μετά από 11 χρόνια πλέον, δηλαδή το 2023, φέτος, διαγράφονται αυτά τα χρέη. Οφειλές δημοτών, όλο το Δήμο. Ναι, ναι, ναι. Και τη Άτα και τη Πρέβεζα και τη Ιγουμενίτσα, όλο το Δήμο και όλη τη Ελλάδα. Στην απόφαση τη σχετική εξουσία. Οφειλές δημοτών. Πρόσεξε, δεν διευκρινίζει ποιες οφειλές. Δηλαδή, μπορεί να είναι οφειλές για νερό. Να έχει ο άλλος έτσι 10 χρόνια να πληρώσει νερό. Οφειλές για δημοτικά τέλη. Οφειλές για φωτισμό. Οφειλές ΔΕΙΑΗ. Οφειλές για έργα, πώς το λένε, για βιολογικούς καθαρισμούς. Για αυτό κλπ. Να μην έχει πληρώσει τίποτε. Μέχρι τώρα η περίοδος ήταν 20 ετής για την παραγραφή των χρέων αυτών. Τώρα γίνεται 5 ετής. Αυτό τι κάνει δηλαδή η κυβέρνηση?
πάλι προεκλογικά. Όλο σύμπτωση τώρα παίρνουν όλες τις αποφάσεις. Δηλαδή κλείνει το μάτι σε ποιους. Δεν ξέρω, θα πω και κάτι για να μην παρεξηγηθούμε. Μπορεί κάποιο από αυτούς, σοφιλέτες, πράγματι να ήταν σε απόλυτη ένδυα και να μην είχαν να πληρώσουν. Αυτό θα μπορούσαν να το ελέγξουν οι Δήμοι κάθε χρόνο. Δηλαδή να πούνε, έλα εδώ εσύ χρωστάς στο Δήμο 1000 ευρώ. Τι φορολογική, τι έσοδα έχεις, 5.000 ευρώ το χρόνο. Σταχαρίζει ο Δήμος με μια απόφαση κτλ. Σταχαρίζει, τα διαγράφει ή σου τα βάζει σε 100 δόσεις, να πληρώνεις 10 ευρώ το. Να σου πω όμως κάτι, μισό λεπτό, γιατί εγώ δεν το έχω διαβάσει καθόλου αυτό το θέμα και καλά κάνεις και το θίγεις. Αλλά ξέρω ότι όσοι είχαν οφειλές στους Δήμους έμπαιναν σε έναν διακανονισμό 24 δόσεων. Το είχαν νομίζω. Ναι. Μισό λεπτό. Είχαν μπει. Υπάρχει όμως και ένας ικανός αριθμός, δεν λέω μεγάλος, αλλά όχι ευκαταφρόνητος, μέχρι το 2012, και πρόσεξε τώρα, από 12, αυτή η απόφαση αφορά αυτούς που δημιούργησαν χρέη μέχρι το 2012, έτσι. Ναι, ναι. Αυτοί που από 12 μέχρι τώρα το 2022 δημιούργησαν άλλα χρέη, προφανώς στις επόμενες εκλογές θα βγει η επόμενη κυβέρνηση προεκλογικά. Και έτσι, θα τα χαρίσει. Και να μην τα χαρίζουμε. Άρα, εγώ τι σκέφτομαι τώρα και λέω. Έστω και μέχρι τις επόμενες εκλογές. Γιατί, καταρχήν να απαντήσω αυτό που είπες πριν, ότι αυτοί που ήταν να μπουν στις δόσεις, πράγματι μπήκαν, κάναν διακανονισμό. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να είναι συνεπείς, αλλά είχαν αδυναμία να είναι συνεπείς και σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώσω 2.000. Ωραία, όπως σωστά είπες, πες σε ένα διακανονισμό σε 24 δόσεις να πληρώνεις 20 ευρώ το μήνα, έτσι, για να τα εξοφλήσεις. Αυτό το βρίσκω και λογικό, αλλά πάλι με κριτήρια. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος τώρα να έχει εξοχικό στα σύμβατα και αυτοκίνητο τελευταίας τεχνολογίας 2.000 κυβικών και να κυκλοφορεί προκλητικά και να τους γνωρίζουμε γιατί είμαστε μικρές κοινωνίες και να είναι μπαταχθείς στο Δήμο. Και λέω, επιμένω σε αυτό, τους γνωρίζουμε, γνωριζόμαστε καλά και εδώ και στις μικρές κοινωνίες, ειδικά εδώ που ζούμε εμείς, τους γνωρίζουμε. Και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση τώρα και λέει ότι παραγράφονται όλα τα χρέη. Τελείωσε, δεν χρωστάς τίποτε. Άρα λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή τι να πω τώρα. Να πω να προτρέψω τους πολίτες. Θα υπάρχει και άρθρο σχετικού κώδικα που προβλέπει ο παραμέμπες κατηγορούμενος όταν προτρέψει τον άλλο σε παρανομία. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ξέρεις αυτό? Λοιπόν, άρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί μπορεί να βρεθώ κατηγορούμενος. Αλλά μπορώ να πω τι θα κάνω εγώ. Ή τι σκέφτομαι να κάνω εγώ? Να μην πληρώνω τίποτε στο Δήμο, τίποτε. Ούτε νερό, ούτε δημοτικά τέλη, τίποτε. Ας στέλνει ο Δήμος ειδοποιητήρια. Και μετά από κάποια χρόνια θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση προεκλογικά και να μεταχαρίσει και. Θα γράψει ένα χ, μάλιστα. Ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Καλή σας νύχτα για να μην μας κόψει πάλι το ίντερνετ. Ζωστό. Είμαστε σε εκείνη η γάγρα τις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Ευχαριστούμε για την υπομονή. Αυτή μας έμεινε μόνο. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Θερμή και ουσιαστική ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο μεταξύ του Δημάρχου Χρήστου Τσιρογιάννη και του νέου αστυνομικού διευθυντή Άρτας Βασίλη Λαγού. Η συζήτηση περιστράφηκε σε θέματα κοινής συνεργασίας για την ασφάλεια των κατοίκων του Δήμου, ενώ ιδιαίτερα τονίστηκε το ζήτημα της αστυνόμευσης και της αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης της Άρτας, αλλά και της παράνομης στάθμευσης. Δήμαρχος και αστυνομικός διευθυντής συμφώνησαν να ακολουθήσει η συνάντηση γνωριμίας και μια συνάντηση εργασίας προκειμένου να εξεταστεί η επανασύσταση του μεικτού κλιμακίου περιπολίας για θέματα στάθμευσης μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της δημοτικής. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στηρίζει την πρωτοβουλία της ομάδας Η Ιωάννινα με στόχο τη μετατροπή των Ιωαννίνων σε περιφερειακό κέντρο ψηφιακής οικονομίας. Πρόκειται για μια καινοτόμα πρωτοβουλία που θα συγκεντρώσει τον κόσμο της τεχνολογίας στην Ήπειρο, θα δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην τtopική κοινωνία. Η ομάδα Σι Ιωάννινα ιδρύθηκε από εξ αποστάσεως εργαζόμενους των Ιωαννίνων με στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου εργασίας στην πόλη, ο οποίος θα λειτουργεί ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Απότερο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί η διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου της Ηπείρου με δραστηριότητες που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία.
Το επιχειρηματικό σχέδιο της δημιουργίας του συνεργατικού χώρου εργασίας περιλαμβάνει την προσφορά και ενοικίαση σταθμών εργασίας προς εξαποστάσεως εργαζομένους, ψηφιακούς νομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Ήδη από την αρχή της λειτουργίας της θα φιλοξενεί 10 με 15 αυτοαπασχολούμενους. Η λειτουργία του νέου χώρου εργασίας θα ενισχύσει τα Γιάννενα ως αναδυόμενο περιφερειακό κέντρο ψηφιακής οικονομίας, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ευρέως φάσματος εργαζομένων εξ αποστάσεως, ψηφιακών ομάδων διεθνών τεχνολογικών επιχειρήσεων και θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα υποκινώντας την ίδρυση και λειτουργία τοπικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ήπειρο με χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, Ιωάννης Βουγιούκας, δήλωσε σχετικά: «Μέσα από τη συνεργασία μας με τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους της ομάδας Ιωάννινα και την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους πλάνου, μπορούμε να μετατρέψουμε τα Γιάννενα σε περιφερειακό ψηφιακό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο θέτουμε τις βάσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της έρευνας στην Ήπειρο. Ο συνεργατικός χώρος Ιωάννινα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το πρώτο τρίμηνο του 2023 στο κέντρο των Ιωαννίνων με την υποστήριξη της Τράπεζας Ηπείρου. Στην Τράπεζα Ηπείρου στηρίζουμε με συνέπεια πρωτοβουλίες και δράσεις που παράγουν την πρόοδο και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στον τόπο μας». Ο Τάσος Κούτλας, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Ιωάννινα, ανέφερε: «Η παρουσία και το ενδιαφέρον του κόσμου στις εκδηλώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δείχνουν ότι η πόλη αφενός έχει ανάγκη τέτοιες εκδηλώσεις, αφετέρου ότι εμείς κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τράπεζα Ηπείρου που γίνεται αρρωγός της προσπάθειάς μας να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε έναν συνεργατικό χώρο εργασίας». Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των πολιτών, φορέων και συλλόγων στο προσκλητήριο του Δήμου Ζηρού για τη Συλλογή Ανθρωπιστικής Βοήθειας, η οποία θα αποστελεί στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Αντιπροσωπεία του Δήμου με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Καθημερινότητας Βασίλη Παπαβασιλείου παρέδωσε το υλικό που συγκεντρώθηκε στην Πέδη Πύρου προκειμένου να αποσταλεί άμεσα στις πληγήσες περιοχές. Ο Δήμος Ζηρού αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους δοκιμαζόμενους πολίτες της Τουρκίας και της Συρίας. Η τρίτη εντατική εβδομάδα του έργου Τιούν φιλοξενείται αυτές τις μέρες από το Τμήμα Παραδοσιακών Τεχνών και Παραδοσιακής Μουσικής Πανεπιστημίου στην Νορβηγία. Από τις 13 έως και τις 17 Φεβρουαρίου, στην Πανεπιστημιούπολη της Νορβηγίας, πάνω από 50 φοιτητές παραδοσιακής μουσικής από την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Νορβηγία και την Ελλάδα παρουσιάζουν παραδοσιακές μουσικές από τη χώρα τους και συμπράττουν μουσικά σε μια κοινή συναυλία. Πρόκειται για την τρίτη εντατική εβδομάδα του έργου μετά την εντατική εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη της Σάρτας τον Ιούνιο του 2022 και την εντατική εβδομάδα στην Εσθονία τον Οκτώβριο του 2 έτους. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει με 7 φοιτητές και 2 καθηγητές. Πρόκειται για τους φοιτητές Παναγιώτη Καραγιώργο Ούτη, Δημοσθένη Καραχριστοδούλου Πολίτικη Λύρα, Νικόλα Παπαδόπουλο Βιολή, Ανδρέα Σαμαρά Λύρα Κρήτης, Έλλη Σιραχίδου Κρουστά, Τηλέμαχο Τσιαχρή Νέη, Σοφία Χατζοπούλου Κανονάκη και τους καθηγητές Αντώνη Βερβέρη και Ειρήνη Παπαδάκη. Οι εντατικές εβδομάδες αποτελούν βασικές συνιστώσεις του έργου Τιούν, που έχει ως απότερο στόχο την ανάπτυξη ενός καινοτόμου κοινού ευρωπαϊκού προπτυχιακού μαθήματος στην παραδοσιακή μουσική, στη βάση ενός συνδυασμού διαζώσης και ψηφιακών μαθησιακών στρατηγικών. Κατά τη διάρκεια μιας εντατικής εβδομάδας, φοιτητές και καθηγητές από τις 5 χώρες εταίρους συνυπάρχουν κάτω από τη σκέπη ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και ανταλλάσσουν μουσικές παραδόσεις, ενώ παράλληλα συνεργάζονται σε κοινές επιτελέσεις για ένα τοπικό μουσικό φεστιβάλ. Η εντατική εβδομάδα ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου με μια συναυλία από όλους τους συμμετέχοντες στο Διεθνές Χειμερινό Φεστιβάλ. Στην ενεργειακή αναβάθμιση των διοικητηρίων Μεσολογγίου και Πύργου προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του στρατηγικού ενεργειακού της σχεδιασμού και με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων της και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Για το σκοπό αυτό, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Λάμπρος Δημητρογιάννης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου που αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου για ένταξη σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των διοικητηρίων Μεσολογγίου και Πύργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δαπάνης 71.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα κτίρια αποτελούν ιδιοκτησία της περιφέρειας και το χρηματοδοτικό εργαλείο που πρόκειται να αξιοποιηθεί είναι το πρόγραμμα ηλέκτρα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων. Ειδικότερα, ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα προετοιμάσει και για τα δύο κτίρια τον απαιτούμενο φάκελο υποβολής και θα παρέχει την απαραίτητη στήριξη στις υπηρεσίες για τον έλεγχο και απαιτούμενο σχεδιασμό της ορίμανσης των ενεργειακών έργων. Θα συντάξει το τεχνικό δελτίο, θα προβεί σε έλεγχο νομιμότητας και οικοδομικής ορθότητας των κτιρίων. Θα υποστηρίξει τις απαιτούμενες τεχνικές και λοιπές μελέτες όπως ενεργειακής απόδοσης, αρχιτεκτονικές, περιβαλλοντικές, ηλεκτρομηχανολογικές, στατικές και άλλα. Θα εκδώσει νέα πιστοποιητικά ενεργειακής αναβάθμισης. Τα παραπάνω εκτός της ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα εξυπηρετήσουν βασικές προτεραιότητες όπως η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω αξιοποίησης ενεργειακού δυναμικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των κτιρίων της περιφέρειας είναι κατασκευασμένα πριν από το 1985, η ενεργειακή αναβάθμιση των διοικητηρίων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, θα βελτιωθεί η διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές της περιφέρειας, θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και θα βελτιωθεί η χρήση των ενεργειακών πόρων με άμεσο θετικό και οικονομικό αποτύπωμα. Σημειώνεται τέλος ότι ο Αντιπεριφερειάρχης έχει ζητήσει την επίσπευση της ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων για ταχύτερη ένταξη των συγκεκριμένων έργων. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών. Υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Γενικά έθριος προβλέπω το καιρό αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις προβλέπω το καιρό στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια προβλέπω το καιρό στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπω το καιρό στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.